Λοιπόν, φίλοι και φίλοι στο Άμπολα Sport, εδώ στον Άγιο Στέφανο, μετά τη λήξη του παιχνιδιού Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου Άρη Βούλας, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1. Το γκολ του Άρη Βούλας πέτυχε ο παίκτης που είναι δίπλα μας, ο Κρυλής, ο Χρήστος. Καλησπέρα σας και από μένα. Να έχουμε μια καλή χρονιά, εύχομαι και σε εσάς. Και να βλέπουμε ωραία παιχνίδια, κάθε αγωνιστική, σαν αυτό που έγινε σήμερα εδώ στον Άγιο Στέφανο. Η αντίπαλη ομάδα ευτύχησε να προηγηθεί με ένα αμυντικό μας λάθος στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ουσιαστικά να έχουν κάνει κάποια σοβαρή φάση για γκολ. Έτσι πήγαμε στην ανάπαυλο του πρώτου ημιχρόνου, ήμασταν πίσω στο σκορ και μιλήσαμε μέσα από διτήρια και είπαμε ότι παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι και στο πρώτο ημίχρονο όπως και στο δεύτερο παίξαμε καλύτερα, κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο, δεν δεχτήκαμε φάσεις, βγάλαμε φάσεις. Ίσως θα μπορούσαν να έχει δοθεί κάποιο πέναλτι λίγο νωρίτερα. Εντάξει, ο διαιτής δεν τα έδωσε, δεν στεκόμαστε εκεί. Εμείς θέλουμε να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να βγάζουμε φάση στον αγωνιστικό χώρο, όπως έγινε και σήμερα. Δυστυχώς ήμασταν λίγο άτυχοι στην τελική προσπάθεια. 1-1 το σκορ του αγώνα. Ούτε μας χαροποιεί, ούτε μας στεναχωρεί βέβαια. Αφήνει μια έτσι γλυκό πικρή γεύση. Ήταν ένας ωραίος αγώνας και εύχομαι έτσι να βλέπουμε κάθε αγωνιστή τόσο ωραίους αγώνες όπως και ο σημερινός εδώ. Καλά τα αντίδρασε σήμερα, διότι προέρχεστε από μια εντός έδρας ήττα από την Τρικλία Ραφίνας. Σίγουρα, στο προηγούμενο μάτς χάσαμε από την ομάδα της Τρικλίας, μια πολύ καλή ομάδα που μας δημιούργησε προβλήματα. Πάλι χάσαμε στο 90, πέτυχε ένα γκόλ η αντίπαλη ομάδα λίγο τυχερό, με πολλά ατομικά λάθη από τη μεριά μας μέσα στην ίδια φάση. Η μπάλα πάλι, είχαμε ένα θέμα και σε αυτό το μάτς. Στην τελική φάση για μας μπορούσαμε να είχαμε βάλει γκολ, μπορούσαμε να είχαμε βάλει παραπάνω από ένα γκολ. Δυστυχώς δεν το πετύχαμε. Χάσαμε το μάτς και είχαμε πει όλοι μαζί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έρθουμε εδώ σήμερα στο γήπεδο του Αγίου Στεφάνου για να πάρουμε σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν πήραμε τους τρεις πόντους. Ισοπαλία. Κοιτάμε τώρα το μάτς Τετάρτη στο κύπελο, στο οποίο εννοείται ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στη διοργάνωση. Είναι ένα στόχος για μας φέτος. Και μακάρι να το καταφέρουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.